Και πηγαίνω ευθύς αμέσως. Μέχρι εδώ κοντά θα πάω σήμερα, μέχρι τη Λότζια, για να συναντήσω τον αντιδήμαρχο των οικονομικών, τον άνθρωπο που κρατά τα κλειδιά του ταμείου του Δήμου, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πεντεδίνου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραντινέ. Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε μία μονοθεματική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα ζητήσετε εσείς, προφανώς, αλλά και η Δημοτική Αρχή ενώ, να εγκρίνει το σώμα τον απολογισμό και ισολογισμό για το έτος χρήσης 2016. Πώς τα πήγαμε, πόσα χρήματα έχουμε στα ταμεία του Δήμου, κύριε Καραντινέ? Σε γενικές γραμμές, κυρία Πεντεδήμου, ο Δήμος Ηρακλείου με τη χρηστή διαχείριση, που σημαίνει ότι έγινε μείωση περιττών δαπανών και αύξηση εσόδων χωρίς ουσιαστικά να αυξηθούν τα τέλη. Δηλαδή μόνο με τη χρηστή διαχείριση. Θα μου πείτε, τι κρατάτε το μαγικό ραβδάκι? Ναι, θα σας ρωτήσω πώς το καταφέρατε αυτό, η αλήθεια είναι. Η απάντηση είναι απλή, ότι ξεκινούμε από τους έχοντες και κατέχοντες, διευρύνουμε κάθε χρόνο μέσω ελέγχων που γίνονται ειδικά στα ανταποδοτικά από την υπηρεσία του ΤΑΠ, την οποία στελεχώσαμε και είναι πλέον πλήρως στελεχωμένη, γιατί αν θυμάστε στην αρχή είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό και ακόμη υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποια ευχέρεια στελέχωσης. Και γίνονται λοιπόν, διευρύνεται η πίτα αυτό που πληρώνουν. Διότι πάντοτε, κυρία Πεντεδήμου, πληρώνανε οι μικροί και διαφεύγανε κάποιοι λόγω του ότι δεν μπορούσαν να γίνουν ελέγχοι, δεν μπορούσαν και υπήρχε αυτή η διάκριση. Δηλαδή τα πιο πολλά έσοδα ήταν από τις μικρές ιδιοκτησίες. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα ταμιακό υπόλοιπο που σε ένα Δήμο που έχει μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις δανειακές θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το μέλλον, διότι δεν είναι στη φιλοσοφία μας να καλύπτουμε τις μελλοντικές υποχρεώσεις με άλλο δανεισμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κακή πρακτική, το λέω και σε επίπεδο χώρας αυτό, το να δανείζεσαι για να εξυπηρετείς ανάγκες. Δεν το συζητώ καθόλου, κύριε Καραντίνε. Δημότης πρέπει να σκεφτεί ότι το οποιοδήποτε δάνειο επιβαρύνει τα παιδιά μας. Και σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον που δεν υπάρχει ανάπτυξη, θα πρέπει να σκεφτούμε μια χρηστή διαχείριση μόνο για να κάνουμε τις όποιες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα και την ανάπτυξη της πόλης και για τις ευπαθείς ομάδες που θα πούμε αργότερα που έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Πολύ σωστά. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, μιας και αναφερθήκαμε στο τέλος ακίνητης περιουσίας. Το λέω ότι με την έννοια ότι το αναφέρατε κι εσείς, ήταν σημαντικό νομίζω το ποσό που μπήκε στα ταμεία του Δήμου. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάνω από 2,5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Το σημαντικό, κυρία Πεντεδήμου, είναι το εξής, ότι με το να γίνεται η διεύρυνση φορολογικής βάσης, αυτό το οποίο μπορώ να πω για τον ερχόμενο χρόνο, ότι αποκλείσαμε κατά 99% οποιαδήποτε αύξηση των τελών, παρόλο που έγινε μια γιγαντιαία και τεράστια επιβεβλημένη επένδυση αγοράς νέων απορριμματοφόρων 8-2 τα οποία θα έρθουν. Παρθήκανε και άλλα μηχανήματα, να μην τα πούμε τον επιστημονικό όρο, κάτι μικροί εσκαφείς, οι οποίοι φανταστείτε να μην τους είχαμε τώρα που υπήρχε απεργία και συσσωρευμένοι. Ειδικά τώρα μας φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμοι, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες. Έγινε λοιπόν μια επένδυση τάξης του 1.200.000 περίπου. Αυτά λοιπόν μπαίνουν όλα από τα ανταποδοτικά, από τα λεφτά που πληρώνουν οι πολίτες μας. Δηλαδή με τη σωστή διαχείριση δεν θα κάνουμε αύξηση των τελών, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μας. Και θέλω να επισημάνω εδώ πέρα ότι το Ηράκλειο παραμένει από τις φθηνότερες, αν όχι από τις όμορες πόλεις, δηλαδή με ανάλογο, όχι από τις όμορες, με ανάλογο πληθυσμό, η φθηνότερη. Θα σας πω ενδεικτικά μερικά για να δείτε τη διαφορά. Στην Αθήνα τα οικιακά μετά από μείωση γίνανε φέτος 1,55 ευρώ και τα επαγγελματικά 6,24. Η Πάτρα έχει συντελεστές στην περιφέρεια χαμηλούς, αλλά στην πλειοψηφία από 1,2 έως 1,65. Στη Λάρισα 1,64, στη Νέα Ενία 1,48, στα Χανιά 0,9 έως 1,63, στο Ηράκλειο είναι 0,85. Οπότε το να κατορθώσουμε
να παραμένουμε από τις πιο χαμηλές πόλεις ανταποδοτικά και ταυτόχρονα να κάνουμε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας που είχαν να πάρθουν απορριμματοφόρα πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εξοδεύαμε ένα σωρό και σε ανταλλακτικά και σε καύσιμα και σε ελαστικά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε αυτό θα πει χρηστή διαχείριση κατά την άποψή μου. Από τη στιγμή, κύριε Καραντινέ, και οφείλω να σας το ρωτώ, θεωρώντας ότι θα μπορούσα έτσι να μαντεύω ενδεχομένως και τις σκέψεις των ακροατών μας, από τη στιγμή που όντως η χρηστή διαχείριση μας έχει βγει, θα μπορούσε να, η αντιπολίτευση το επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του σώματος, ειδικά όταν καλείστε να μιλήσετε για τα δημοτικά τέλη. Θα μπορούσαμε να δούμε και μία έστω οριακή μείωσή τους? Αυτό θα το δούμε, δεν μπορούμε να το δούμε τώρα, αλλά μην νομίζετε ότι δεν το έχουμε στο πίσω σκέψη του μυαλού μας. Αλλά πρέπει να δούμε, να περάσει και ο Ιουλίος μέχρι τα μέσα Αυγούστου για να δούμε καταρχάς ο προϋπολογισμός του χρόνου πώς θα γίνει. Δυστυχώς θα το πω, θα μου δώσετε ένα λεπτό. Βεβαίως. Να σας εξηγήσω κάτι. Ξέρουμε όλοι ότι η οικονομική πολιτική των Δήμων είναι πολύ επιβεβλημένη λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων. Και δυστυχώς εμάς, εκτός σαν δημοτική, εκτός από μνημονιακές υποχρεώσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε κάποια ευελιξία, θεσπίστηκε και ο θεσμός του παρατηρητηρίου. Δηλαδή ο έλεγχος των μνημονιακών υποχρεώσεων ασχείται τώρα από το παρατηρητήριο. Δηλαδή, μέσω λοιπόν και ο προϋπολογισμός που θα έρθει να καταρτιστεί, θα έρθει με οδηγίες, περιμένουμε τις οδηγίες τώρα τον Ιούλιο, να δούμε με βάση τις οδηγίες του παρατηρητηρίου και του, του κράτους πώς θα γίνει ο προϋπολογισμός. Μέσα όμως αυτό, μισό λεπτό θα μου δώσετε ακόμη στο ασφιχτικό πλαίσιο, ο Δήμος Ηρακλείου έχει, αν θέλετε, ένα παράλληλο πρόγραμμα που η υλοποίησή του βήμα προς βήμα ταυτίζεται με το πρόγραμμα της δύναμης πολιτών και στηρίζεται στους παρακάτω άξονες. Κοινωνική πολιτική, ευπαθείς ομάδες, πολιτισμός, ισόρροπη ανάπτυξη, πρωτογενής τομέας, επιχειρήν και μείωση των τελών όπου αυτό είναι εφικτό. Στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις και έργα για την καθημερινότητα της πόλης του Ηρακλείου. Αυτοί είναι οι άξονες και αν θέλετε και να με ρωτήσετε για ένα, κάθε ένα ξεχωριστά, διότι αυτός είναι οι άξονες και οι προθέσεις. Αλλά ξέρετε, οι κοινωνικές προθέσεις του κάθε ενός από εμάς δικαιώνονται από το αποτέλεσμα. Προφανώς, εκ του αποτελέσματος, δεν το συζητώ καθόλου. Αυστηρός κριτής πρώτα του εαυτού μας, πρώτα της ομάδας μας, πρώτα του Δήμου. Έτσι. Και θέλω να σας πω ότι σε όλους αυτούς τους τομείς έχουν γίνει τόσα πράγματα και θα γίνουν και φέτος άλλα τόσα, που θα μπορούσαμε να συζητούμε μία ώρα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε για κάποιους από αυτούς τους τομείς, είμαι έτοιμος να σας απαντήσω σε όλα. Θέλω. Αν θέλετε να σας πω σε δύο λόγια και σε ένα περίγραμμα το τι έχει γίνει, μπορώ σε μισό λεπτό να σας Θέλω καταρχάς, με την ευκαιρία που σας έχω, να μου πείτε, γιατί το αναφέραμε στην αρχή, θέλω να μου πείτε για το ταμιακό υπόλοιπο. Πώς πηγαίνουμε σε σχέση με τα αποθέματα που έχει ο Δήμος στα ταμεία του. Και δεν σας το ρωτώ τυχαία, περιμένω να ακούσω ένα νούμερο, γιατί έρχομαι να πω και πάλι ότι με βάση τα όσα πολλές φορές σας κατηγορεί αντιπολίτευση στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόλο το γεγονός ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει χρήματα στα ταμεία του, δεν έχουν υπάρξει ακόμα, πώς να το πω, πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής καταρχάς, δεδομένου ότι περνάμε δύσκολες στιγμές από πλευράς οικονομικής κρίσης, και δεν έχει υπάρξει και πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στο θέμα του τεχνικού προγράμματος. Εκεί βεβαίως θα σας προλαβαίνω, αλλά θα μας το εξηγήσετε κιόλας για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν στην κεντρική νομοθεσία και το κεντρικό κράτος, που υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια, κυρίως στην περσινή χρονιά. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από το να μου δώσετε ένα νούμερο, αν σας είναι πρόχειρο, φαντάζομαι ότι σας είναι, για το ταμιακό υπόλοιπο, θέλω να μου απαντήσετε και σε αυτή την πολεμική της αντιπολίτευσης, ότι παρόλο τα χρήματα που έχουμε, δεν κάνουμε, αυτά δεν φαίνονται, πώς να το πω, δεν επιστρέφονται στην κοινωνία μέσω δράσεων. Δράσεων ανακούφισης, στήριξης ευπαθών ομάδων. Πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Θα σας απαντήσω όμως ότι στα απολογιστικά στοιχεία κάθε τρίμηνο έρχονται, ο προϋπολογισμός περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια στοιχεία κάθε τρίμηνο με βάση τις οδηγίες. Αυτή τη χρονιά είχαμε ερωτήσεις από την αντιπολίτευση,
αφού είσαστε πίσω στα έσοδα το πρώτο τρίμηνο 5 εκατομμύρια, πώς προβλέπετε ότι αν συνεχίσει αυτή η μείωση της πραξιμότητας θα λειτουργήσει ο Δήμος? Η αντιπολίτευση καλά κάνει τη δουλειά της, θα πρέπει να επιχειρηματολογεί, αλλά όλοι κρινόμαστε με τα επιχειρήματά μας και από το αποτέλεσμα. Θέλω να σας πω με αυτό ότι φέτος έχουμε άλλο. Αφού δεν έχετε εισπράξει, πώς θα υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε? Και ξέρετε γιατί δεν έχουμε εισπράξει? Διότι ο κόσμος και ο Δήμος Ηρακλείου, και εκεί έχει δείξει την ευαισθησία του, περιμένει τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Των 120. Και τις 120. 100 δόσεις για το Δήμο πρέπει να είναι 100 δόσεις. 100 δόσεις για το Δήμο, ναι. Και τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα. Ναι. Και θέλω να σας το πω, το ξέρουν οι δημότες, το έχω ξαναπεί, ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μόνος από τους μεγάλους Δήμους που δεν έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις λογαριασμών κάτω των 20.000 ευρώ, όπως προβλέπει νόμος του 2014. Μιλάμε για τα αυθαίρετα τώρα, για τους ιδιοκτήτες. Και για τα αυθαίρετα. Και για συνολικές οφειλές. Ναι, και για συνολικές οφειλές έχουμε σταματήσει κατασχέσεις των 20.000 ευρώ. Αυτό να ξέρετε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρο, γι' αυτό έχω και από την εκπομπή σας είχα ξαναπεί ότι προτρέπω όλους τους δημότες και η ρύθμιση όταν θα έρθει να έχουν το ακατάσχετο του λογαριασμού. Έχετε καθόλου υπόψη σας, έτσι και εννοώ εσωτερική πληροφόρηση για το πότε περιμένουμε, γιατί το βλέπαμε και τις προηγούμενες ημέρες σε δημοσιεύματα εφημερίδων για τις δόσεις. Η εσωτερική μου πληροφόρηση λέει ότι είναι στις επιτροπές και ότι μέχρι τέλος του Ιούλη, αλλά εγώ λέω επειδή το ακούω τώρα και τους μήνες αυτό, ότι μέχρι τα αρχές Αυγούστου θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν και οι δύο ρυθμίσεις. Μακάρι, 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 γιατί θα ανακουφιστεί πολλοί κόσμος, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοπληρωτές, με την έννοια ότι είναι πάρα πολλοί δημότες που θέλουν να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Φαντάζομαι ότι θα μου το επιβεβαίωσετε και εσείς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι δημότες που χρωστάνε στο Δήμο, άνθρωποι που ενώ έχουν δεν πληρώνουν. Είναι και άνθρωποι που θέλουν να μπουν σε μια ρύθμιση. Θα θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω, διότι έχουν περάσει χιλιάδες κόσμος από το γραφείο. Ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συνδημότες μας, διότι τον Δήμο τον βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα στα χρέη τους όταν έχουν να πληρώσουν. Ναι. Πραγματικά δηλαδή έρχονται διότι βλέπουν ότι εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κοινωνικός σπόλος. Γιατί τα του Δήμου αφορά τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, κύριε Καραντίνε. Νομίζω ότι έχει μια λογική εξήγηση αυτό. Περιμένουν δηλαδή να δουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους κτλ. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν να λέμε για αυτή την... Δεν υπεφεύγω την ερώτηση, επανέρχομαι. Λοιπόν, τώρα πάνω κάτω να ξέρετε ότι τα ταμιακά υπόλοιπα, επειδή είναι μια δυναμική διαδικασία, άλλο τα περισσότερα, λιγότερα, κρατήσει ένα αριθμό γύρω στα 40 εκατομμύρια. Το ταμιακό υπόλοιπο, τι δυνατότητες δίνει στο Δήμο σε μια εποχή που οι κεντρικοί αυτοτελή πόροι έχουν μειωθεί κατά 65%. Το ΕΣΠΑ, ειδικά για έργα, είναι μηδανικό. Υπάρχει ΕΣΠΑ τα οποία είναι σε διάφορα προγράμματα, τα οποία δεν προβλέπουν όμως καθόλου έργα. Δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική και να κάνουμε έργα με δικού μας πόρους. Θα σας υπενθυμίσω ότι στο κημητήριο κάναμε μειώσεις σε όλες τις υπηρεσίες από 16% έως 100%. Και φέτος θα σας δώσω και είδηση, η πρόθεσή μας είναι, εάν το επιτρέπει ο νόμος, στοχευμένα να γίνουν περαιτέρω μειώσεις σε δύο κατηγορίες που είναι η μάζα, η οποία οπολείς ο κόσμος. Δεν θα κάναμε μειώσεις στους οικογενειακούς τάφους, αλλά στόχος μας είναι να γίνει περαιτέρω μείωση και στους οικογενειακούς τάφους. Πάμε λοιπόν τώρα στις ευπαθείς ομάδες. Ευπαθείς ομάδες, πέρυσι το 2015 είχαν πάρει μια απόφαση και να ξέρετε ότι μειώσαμε τον πρωτογενή τομέα όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο από 2016 το 1,83. Θα σας δώσω και άλλη είδηση. Στα πλαίσια που το επιτρέπει ο νόμος, και αν δεν το επιτρέπει, θα γίνει γενναία μείωση ή πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που πραγματικά είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Πολύ, πολύ. Και οφείλουμε και αυτού στις επιχειρήσεις, στους ανθρώπους αυτούς που το παλεύουν να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Η αλήθεια είναι σε συνθήκες κρίσης. Καθώς καθιερώσαμε και την πλήρη απαλλαγή τα δημοτικά τέλη των απόρων οικογενειών με βάση τα τότε κριτήρια. Θα αναπροσαρμόσουμε προς τα κάτω τα κριτήρια
διότι το αφορολόγητο τότε ήταν, είχαμε βάλει κριτήρια εισοδηματικά 9.500 ευρώ. Τώρα θα το προσαρμόσουμε στο αφορολόγητο που έχει κατεβάσει το επίσημο κράτος. Επίσης προχωρήσαμε σε αύξηση του ποσοστού ελάφρυνσης των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία από 25% που ήταν σε 50%. Και εδώ πρόθεση μας είναι περαιτέρω ελάφρυνση, αν όχι πλήρη απαλλαγή. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στη κοινωνική πολιτική. Ξέρετε, το κατηγορηθήκαμε πέρυσι, έχετε δίκιο, ότι ενώ είχαμε βάλει χρήματα στον πολιτισμό, στην κοινωνική πολιτική, δεν υπήρξε απορροφητικότητα. Το να φτιάξει ένα πλαίσιο απορροφητικότητας με νόμιμες διαδικασίες χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα και χρειάζεται να έχει και τα του οίκου τακτοποιημένα όλες τις μεσοπρόθεσμες, τις άμεσες οφειλές προς τράπεζες και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Φέτος λοιπόν σας λέω μόνο μία δομή για την οποία κατηγορηθήκαμε και πολύ. Το Δημοτικό Ιατρείο είναι το κόσμημα αυτή τη στιγμή, όχι φτηριακά, από παροχή υπηρεσιών. Διότι υπάρχει μια συνεργασία πανεπιστημιακών γιατρών, ειδικευμένων γιατρών, και από μια επισκεψιμότητα που είχε το παλιό Δημοτικό Ιατρείο περίπου 200 άτομα το χρόνο, αυτή τη στιγμή που είναι καλοκαίρι η επισκεψιμότητα αγγίζει 500-600 άτομα μέχρι τώρα. Μάλιστα. Οπότε φαντάζεστε το χειμώνα και με το όσο γνωρίζουν και τη δομή, διότι όποιοι έχουν πάει και μας ακούνε θα πιστοποιήσουν ότι η παροχή των υπηρεσιών είναι σε υψηλότατο επίπεδο. Να μια παροχή που θα κοστίζει περίπου 295.000 ευρώ με τα λειτουργικά έξοδα όλα το χρόνο στην κοινωνική υπηρεσία. Σας αναφέρω ενδεικτικά από το καθένα, διότι θα μπορούσα να σας μιλάω μισή ώρα για την κάθε δράση. Προφανώς, όχι, θέλω να δώσουμε μια... Φτάσουμε λοιπόν ότι δώσαμε 1.000.000 παραπάνω φέτος πολιτιστικά, αθλητικές δραστηριότητες. Ναι, δίνει η Δημοτική Αρχή μια ιδιαίτερη σημασία στον πολιτισμό και στα αθλητικά. Και ποιοτικό πολιτισμό, αν βλέπετε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτές τις ημέρες, ας πούμε, ειδικά με το τέχνη καθοδόν, δεν το συζητώ καθόλου, το έλεγα και χθες στην εκπομπή, είναι άλλη εικόνα της πόλης, είναι μια εικόνα της πόλης που όλοι πρέπει να την αναγνωρίσουμε, ότι μας αξίζει και λίγο, να την έχουμε ενώ να την... Και μας αξίζει και δεσμευόμαστε ότι ό,τι θετικό που έχει ανταπόκριση θα το συνεχίζουμε με τις όποιες δυσκολίες γραφειοκρατικές ή ξέρετε κάτι σε επίπεδο νομικίστικο για να απαξιωθούν αυτές οι δράσεις να μην γίνουν. Ναι. Θα τις προχωρήσουμε και τις προχωρούμε στα πλαίσια της νομιμότητας και ευελπιστούμε ότι και το 5-1 που πέρυσι είχε τεράστια αποδοχή θα έχει και φέτος μια. Επειδή τώρα αρχίζει... Για πρώτη φορά γίνεται αποκέντρωση του πολιτισμού, αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη. Για πρώτη φορά γίνονται εκδηλώσεις στην Αλικανασό, γίνονται εκδηλώσεις στοχευμένα σε τοπικές κοινότητες, γίνεται εξαγωγή πολιτισμού, αν θέλετε, κάθε χρόνο σε διαφορετικές τοπικές ενότητες. Λοιπόν, θα σας διακόψω εδώ τώρα για τον εξής λόγο, θα μου επιτρέψετε. Καταρχάς, επειδή έχει αρχίσει και πια να στενεύει πολύ ο χρόνος, δεδομένου ότι σε λίγα λεπτά να θα πάμε προς... Να πω δύο λόγια μόνο για τα έργα. Ήθελα λοιπόν να πούμε δύο λόγια για το τεχνικό έργο, αλλά για τα τεχνικά έργα, που και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, το θέλει ο πολιτής, με την έννοια ότι να βλέπει την αλλαγή στην καθημερινότητά του. Και μιλώ για το δρόμο, μιλώ για ασφαλτοστρώσεις, μιλώ για μια παιδική χαρά, μιλώ, καταλαβαίνετε, για αυτά πράγματα που όλοι τα βλέπουμε. Πριν πάμε όμως αυτό, και μιας και αναφερθήκατε στο, και στο τέχνη καθοδόν και στα πολιτιστικά, μια πολεμική ακόμα που δέχεστε είναι ότι όλες αυτές οι δράσεις στηρίζονται πάρα πολύ στους εθελοντές. Πολύ συχνά ακούμε αυτή την πολεμική από την αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε κάτι, για μας είναι εύσημο. Μακάρι να συνεχίσουν να λένε ότι εμπολή στηρίζει τους εθελοντές. Αυτό είναι ένα εύσημο, διότι αν θυμάστε και στο πρόγραμμα της Δύναμης Πολιτών, αλλά και προσωπικά ο Δήμαρχος είπε ότι εάν δεν υπάρξει εθελοντική προσφορά, το τι μπορεί να κάνει ο καθένας και ατομικά για το Δήμο του χωρίς να έχει κάτι ανταποδοτικό, δεν μπορεί να πάει μια πόλη μπροστά. Και αν λοιπόν έχουμε κινητοποιήσει τόσους πολλούς εθελοντές, μόνο στα θετικά μπορεί να πιστωθεί. Μάλιστα. Και κάποιοι προσπαθούν να το πιστώσουν στα αρνητικά. Ναι. Ρωτήστε όμως τους εθελοντές
κάντε ένα ρεπορτάζ να ρωτήσετε να δείτε πως είναι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από τις πιο χαμηλές μέχρι τις πιο ψηλές. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά ενθαρρυντικό για να συνεχίζουμε σε αυτό το τομέα. Και ξέρετε κάτι, καμιά φορά κατηγορούν και κάποιους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους για τον εθελοντισμό, για τη δράση τα λοιπά. Είναι αφανείς. Δεν θέλουν να τους πιστώνετε τίποτα, αλλά εγώ το θεωρώ υποχρέωση. Μέσα στον εθελοντισμό, αυτή που έχει δώσει τη ζωή της είναι η γυναίκα του Δημάρχου, η κυρία Βάσο Λαμπρινού. Και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Διότι το ξέρουν οι χιλιάδες εθελοντές που έχουμε, 24 ώρες το 24ωρο δουλεύουν πιο πολλές ώρες, πολλές φορές και από υπαλλήλους του δημοσίου. Μας βοηθούν και οι υπηρεσίες μας αυτό και θέλω να ευχαριστήσω με όλες τις αντιξιότητες και με όλο το μειωμένο προσωπικό. Πάμε με δύο κουβέντες δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, να επανέλθουμε έτσι και με περισσότερο ακόμη χρόνο. Πάμε με δύο κουβέντες στο θέμα του τεχνικού προγράμματος, των έργων που αφορούν στην καθημερινότητα λοιπόν των πολιτών. Πάλι, ότι αν δεν είχαμε το ταμιακό υπόλοιπο με βάση τις οδηγίες, δεν θα μπορούσαμε από ίδιους πόρους να κάνουμε έργο. Σε μια εποχή που είπαμε ότι είναι πολύ μειωμένες οι δημόσιες επενδύσεις και το ΕΣΠΑ και όλα τα προγράμματα, mm-hmm. σας λέω μόνο ότι επειδή είχαμε ταμιακό υπόλοιπο αρκετό, φέτος θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις το 2000, τέλος 17, αρχές 18, 6 εκατομμυρίων από 1-2 εκατομμύρια που ήταν. Mm-hmm. Λακκούβες από 60.000 αυξήσαμε σε 300.000. Από 1 εκατομμύριο το χρόνο σε διανοίξεις που δημοπρατήσαμε φέτος, που θα γίνουν διανοίξεις στην πόλη του Ηρακλείου, του χρόνου ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα είμαστε 3 εκατομμύρια. Στα 2,5 εκατομμύρια. Από μετά 1 εκατομμύριο φέτος, του χρόνου προγραμματίζουμε 3 εκατομμύρια. Έχουμε εκπονήσεις μελετών για δύο νηπιαγωγεία και ένα βρεφονηπιακό καινούριο σταθμό, διότι θα το αναδείξετε σίγουρα ότι η Πάτρα και το Ηράκλειο είναι από τις πόλεις που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την απορροφητικότητα των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα, κύριε Καραντινέ, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σας το λέω, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς που αναζητούν λύσεις για το πού θα αφήνουν τα παιδάκια τους. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν σαν Δήμος αναζητούμε χρηματοδοτήσεις, αλλά και χρηματοδότηση να μην βρούμε από ίδιους πόρους, από αυτό το ταμιακό υπόλοιπο, εκπονούμε μελέτες, θα γίνουν τα δύο νηπιαγωγεία και θα βάλουμε μπροστά το βρεφονηπιακό του μητέρα, το οποίο ευελπιστούμε ότι αν ο κόσμος συνεχίσει να μπορεί να πληρώνει, διότι ξέρετε κάτι, να πω και κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει, η γλώσσα της αλήθειας, αν θέλετε η ελπίδα της αλήθειας. Εάν λες στον κόσμο την αλήθεια, τον έχει συμπαραστάσει. Θέλω να πω ότι έστω και ένα υγιές, όπως φαίνεται προς το παρόν, δέντρο που είναι ο Δήμος Ηρακλείου, αν το δάσος είναι φλεγόμενο, δεν έχει καμία τύχη. Εάν λοιπόν δεν διαμορφωθεί και ένα περιβάλλον στο κεντρικό κράτος που να είναι περισσότερο υγιές, δεν μπορούμε σαν Δήμος, κανείς Δήμος μεμονωμένα, να παρέχει το προϊόν που θέλει να παρέχει στους δημότες. Είναι σε πολλά επίπεδα τα χέρια σας δεμένα. Τι να λέμε τώρα, μην κοιτάτε τώρα που λέμε θεωρητικά αυτοτέλεια των Δήμων, από κέντρο αρμοδιοτήτων κτλ. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι τόσο μεγάλη και τόσο ουσιαστική η συσχέτιση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση, που σε πάρα πολλά θέματα οι Δήμοι έχουν λυμμένα τα χέρια. Να μην μιλήσω τώρα για τους συμβασιούχους, να μην μιλήσω για τα προγράμματα δοκτονίας, το λέω για θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν πάρα πολύ και εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό τα αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Είστε απόλυτα ενημερωμένοι, διότι ξέρετε κάτι, το κράτος του να θέλει να μονιμοποιήσει κόσμο, αλλά το κόστος να το δίνει στο Δήμο και ο Δήμος δηλαδή στο Δημότη, σε εσάς, στο συγγενή σας, στο συγγενή αυτού που μας ακούει, εάν μετακυλίωμε, κάνουμε πολιτική και μετακυλίωμε το κόστος στους Δήμους, τότε γιατί να πληρώνουν δύο φορές ο κόσμος φόρους. Προφανώς. Λοιπόν, επειδή θα πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε, σας ζητώ μία κουβέντα και μιλώ γιατί εσείς ξέρετε τα οικονομικά και τα χειρίζετε, για το θέμα των συμβασιούχων στην καθαριότητα, μιας και το ανέφερα. Μιλούσα με τον Δήμαρχο της προάλλες, εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή, για το θέμα αυτό, που είναι καυτό. Πώς θεωρείτε ότι θα κινηθούμε από εδώ και πέρα? Καταρχάς, υπάρχει περίπτωση ο Δήμος, ο ίδιος,
κύριος να συνάψει συμβάσεις με αυτούς τους ανθρώπους νέες και να τους πληρώνει από την τσέπη του. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και θα ήθελα μια σαφή ξεκάθαρη απάντηση και συγκεκριμένη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εάν ήταν συγκεκριμένο και αποσαφηνισμένο το νομικό πλαίσιο, αυτό το οποίο μια νομοθετική ρύθμιση που έχει στείλει το Υπουργείο, θα μπορούσε να ήταν και σαφέστατη απάντηση. Mm. Εάν δεν ξεκαθαρίσει, δυστυχώς φοβούμε ότι με τις ελπίδες που δώσανε στον κόσμο της παράτασης υποχρεωτικής μέχρι το 2017, που δημιουργήσανε ελπίδες μονιμοποίησης, φοβούμε ότι με ένα δεύτερο λάθος δεν επιλύεται το πρώτο. Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν να αποσαφινιστεί το νομικό πλαίσιο, mm-hmm. αλλά θέλω να υπενθυμίσω, όπως φαντάζομαι το έχετε αναδείξει, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν περίμενε ούτε δικαστικές αποφάσεις, mm-hmm. ούτε επιβολή, ούτε απεργία, σε τίποτα. Ήταν από τους λίγους Δήμους ο οποίος πλήρωνε mm-hmm. κανονικά. Και πληρώνονται και ακόμη, κύριε Καραντινέ. Και πληρώνονται ακόμη. Με βάση τώρα την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Ναι, το ξέρω, έχουμε ναι. μπροστά μας το σύνολο. Αλλά αυτή, και ναι. πριν τα ασφαλιστικά μέτρα, εμείς η μισθοδοσία τους, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ναι. όπως ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι αυθαιρετούχοι, ότι σε επίπεδο δημάρχου, σε επίπεδο αντιδημάρχων, υιοθετήσαμε την πλειονότητα των προτάσεών τους, τις συμπληρώσαμε ναι, και να... πήγανε μαζί με τους αυθαιρετούχους στο Υπουργείο. Mm-hmm. Εμπολής πρέπει... το πόσες θα έχουν ενσωματωθεί, αν έχουν ενσωματωθεί όλες. Έχουμε βγάλει ψηφίσματα ομόφωνα του Δημοτικού πρέπει... Συμβουλίου και έχουμε κρατήσει την κατάσχεση στα 20.000. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά πρέπει να κλείσουμε, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, ίσως λίγο άγραμπα, συγχωρέστε με, μας πιέζει ο χρόνος. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ και όποτε θέλετε. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρη. Να είσαστε καλά, καλημέρα κύριε Καραντινέ. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.